κατεβάζω τη γιαγιά και θα κατέβω με τον άντρα μου λίγο αργότερα, γιατί πρέπει να επιστρέψω να τελειώσουμε επιτέλους με αυτό το μαγαζί. Έχω το εξής θέμα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι λόγω του κορονοϊού όλα υπολειτουργούν. Και το πρόβλημά μου είναι ότι περιμένω αυτά τα υπέροχα κουτάκια που επιλέξατε εσείς, εξαιτίας σας την πάτησα, και πρέπει να περιμένουμε περίπου 2-2,5 μήνες shipping. Με καταστρέψατε, απλά θέλω να το ξέρετε, γιατί το μαγαζί σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανοίξει χωρίς αυτά τα κουτάκια. Τι θα τα κάνουμε, θα τα κλείνουμε σε χαρτάκι και θα τα δίνουμε? Τεχνικώς αδύνατον. Να έρθω στο Ηράκλειο. Παιδιά μου, αλήθεια, κατεβαίνω Κρήτη να αφήσω τη γιαγιάκα μου. Γιατί είναι η μητέρα μου πλέον κάτω μόνιμα μαζί με τον μικρό μου αδερφό. Και θα επιστρέψω αύριο. Απλά επειδή δεν μπορεί να κατέβει μόνη της, όπως καταλαβαίνετε, και παντού πάμε μαζί πακέτο που λέω τέτοιο. Θα πάμε μαζί. Απλά άνοιξα να σας πω ότι ειλικρινά με τα κουτάκια με καταστρέψατε. Έφτιαξα αυτό που θέλατε εσείς ακριβώς όπως το θέλατε εσείς. Και πήρε βάρκα νερό. Τι Αλεξανδρούπολη, εδώ μιλάμε, θα πάμε να τέτοιο. Θα πάμε να εξαφανιστούμε, να πάμε... Λοιπόν, όσο για το διαγωνισμό, κάτι που διάβασα εδώ πέρα για νύχια, θα σας κάνουμε κάτι με τον Παναγιώτη το ψά, πολύ σύντομα, για ποιοτικά προϊόντα μιλάμε, έτσι, μιλάμε για ποιοτικά προϊόντα πάντα, και θα σας δείξω να καταλάβετε και τις διαφορές. Πώς είναι ένα ποιοτικό, για παράδειγμα, ημιμόνιμο, και ένα που δεν είναι ποιοτικό, σε παστέλ χρώματα, το βλέπεις στη βαφή επάνω, ότι όταν κάτι αφήνει νερά και στην τρίτη στρώση, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, έχει πάρει νερό. Ενώ όταν το άλλο το βάφεις με μία στρώση και το αποτέλεσμα κατευθείαν είναι υπέροχο, σημαίνει ότι κάποιος έχει ασχοληθεί και έχει δουλέψει για να έχει καλή ποιότητα στα προϊόντα του. Λοιπόν, ρίξτε μου καμιά ιδέα. Τι να φτιάξω για φαγητό σήμερα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάτι γρήγορο, μην με βάλετε να φτιάξω γεμιστά 3 ώρες, να ανοίγω και να κλείνω και μουσακάδες. Κάτι εύκολο. Δεν τρώω χοιρινό καθόλου, να ξέρετε, έτσι γενικά. Κοτοπουλάκι, κάτι με κοτοπουλάκι, με κάτι τέτοιο. Ή καμιά ωραία σαλάτα, καμιά περίεργη, με φρούτα, με διάφορα μέσα. Δεν σας έχω κάνει ποτέ μία βόλτα στην ντουλάπα μου και το ακούω συνέχεια. Έχουμε κανονίσει και με μία φίλη δημοσιογράφο να κάνουμε ένα πολύ ωραίο θέμα. Γενικά με την ντουλάπα μου, δεν την έχω δείξει. Σουφλέ, λέει η Κάρλα. Ρε Κάρλα, τι σουφλέ. Αγάπη μου, δεν έχω χρόνο, θα χάσουμε το καράβι, είπαμε. Πρέπει να κάνουμε και τα τεστ και όλα αυτά μας για να είμαστε έτοιμοι. Μακαρόνια με κοιμά. Α, ρε, εσύ έχω κοιμά, έχω φτιάξει, έχω στην κατάψυξη. Μπράβο, ρε κοριτσάρα. Έλα. Και σίζαρ σαλάτα, ρύζι με κοτόπουλο. Ναι. Αλλά ναι, έχω, τώρα που το σκέφτηκα, έχω κοιμά φτιαγμένο ήδη. Μου είχε περισσέψει που είχα φτιάξει το φάγαμε και τον έβαλε στην κατάψυξη. Θα τον ξεπαγώσω, θα βράσω και μακαρονάκια σπαγκετίνη 5 λεπτά. Ου, τέλεια. Ας το ρίξουμε λίγο έξω. Έκανα 3 ολόκληρες μέρες διατροφή. Φτύνω. 3 ολόκληρες μέρες διατροφή έκανα. Εντάξει. Έχασα. Παιδιά, δεν ξέρω τι έχει συμβεί μετά τα 30. Αυτά τα 3 κιλά που θες να χάσεις δεν φεύγουν εύκολα, να το ξέρετε. Εγώ νομίζω μια ζωή ότι εντάξει, μια χαρά θα με στέκα. Έχω γίνει λίγο μπαμπάτσικη, νιώθω. Για τα δεδομένα τα δικά μου που ήμουν σκελετωμένη, έτσι. Αν και ο άντρας μου, αλλά και οι φίλοι μου λένε ότι μου πάει περισσότερο. Λοιπόν, να σας δείξω πάνω κάτω. Εντάξει, γίνεται λίγο ψιλοχαμός, γιατί έχει πράγματα στη μέση. Εδώ είναι η ντουλάπα μου. Και τώρα έκανε καθάριση πράγματα. Τα οποία τα στείλω στη μητέρα μου και τα στέλνουμε σε διάφορες οικογένειες που γνωρίζουμε και έχουμε και έχουν ανάγκη. Κατά καιρούς έχω πει και σε διάφορα κορίτσια. Στο Insta μου έχουν στείλει και τα έχω πάει και εγώ η ίδια. Απλά δεν μου αρέσει να εκθέτω και γι' αυτό το γίνεται σε DM αυτό το πράγμα και είναι καλύτερο. Δεν υπάρχει λόγος να εκθέτουμε έναν άνθρωπο γιατί μπορεί να μην αισθάνεται ωραία. Γεια σου Γιούλη, έλα. Αυτή είναι η Γιούλη. Κρύβεται η Γιούλη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έβγαλα παπούτσια σήμερα, βγάλαμε παπούτσια, βγάλαμε τσάντες, βγάλαμε ρούχα. Φεύγει η Γιούλη, πάει στο μπάνιο, εδώ πέρα είναι το μπάνιο του βεστιάριου. Η Ευρυδίκη, μόλις είδα τα λουλούδια από τα γενέθλιά σου. Ναι, Ευρυδίκη μου, δέστα! Εννοείται, παιδιά, αυτό εδώ το δώρο. Δέλτα Α είναι κέρινα τριαντάφυλλα και μου το έκανε δώρο η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου που ήμασταν στο My Style Rocks μαζί. Όπως επίσης η Ευρυδίκη μου έκανε δώρο που μου άρεσε τόσο πολύ. Ένα μπουφάν λευκό μεγάλο που φόραγα
που είναι από τα Ζάρα και δείτε το. Δεν ξέρω, παιδί, το ερωτεύτηκα αυτό το μπουφάν και μου το έκανε δώρο η Ευρυδίκη την ημέρα που έφευγα. Και επειδή με τα κορίτσια είχαμε αναπτύξει πολύ όμορφη σχέση, γενικά εκεί στο παιχνίδι, η Ζάνα, η Σύριακ μου έκανε δώρο. Αυτό το καπέλο που η Άιζα πάει και το καταπατάει, δεν ξέρω για ποιο λόγο τη δίνει το κόκκινο. Είναι ωραίο καπέλο όμως. Δεν ξέρω, μου άρεσε και η Ζάνα μου έδωσε αυτό. Και όλα τα κορίτσια γενικά τα αλλάξαμε έτσι δωράκια και διάφορα. Τι γράφει πάνω στον τοίχο στις σκάλες. Εδώ πέρα γράφει το όνομά μου μαζί με μία κορώνα από πάνω. Είναι ρόλερ και το τυπώσαμε. Το πάμε. Μισό να γυρίσω την κάμερα γιατί μάλλον. Ορίστε. Αυτό. Και εκεί πάνω. Αυτό εδώ πέρα είναι από The Rose Company. Η φίλη μου η Evelyn μου το είχε φτιάξει. Τα γενέθλιά μου στα 30 μου, εκείνα τα ξέχαστα γενέθλια που καταλήξαμε στο νοσοκομείο, ήρθαν τα όπια, ήρθε η πυροσβεστική, ήρθε... Ποιος άλλος είχε έρθει, ναι, ασθενοφόρο είχε έρθει, πυροσβεστική είχε έρθει, αστυνομία, όπια. Αυτά τα 30 πραγματικά τα γιόρτασα όπως έπρεπε. Θυμάστε στο hangover που ξύπναγαν το πρωί, άλλος με τατουάζ εδώ πέρα, άλλος μπαταρισμένος, άλλος έτσι... Πώς θα βασανίσεις μια γυναίκα, κλείδωσε έτσι σε ένα δωμάτιο με 100 φορέματα χωρίς καθρέφτη. Πετρούλα, γάμισες, τι καλό αυτό! Καλό, τι έλεγα, μα αποσυντώνησες ρε Πετρούλα. Που λέτε, εκείνα τα γενέθλια ήταν. Πώς ξύπνας το hangover το πρωί και ήταν όλοι τα τατουάζ, ο άλλος είχε βγάλει βυζιά. Σηκώθηκα, παιδί, και ήμουν έτσι στο πάτωμα με μια υπέροχη τουαλέτα Κοστέτσος. Τίγκα στο Σβαρόφσκι, με μια λίμνη αίματος γύρω-γύρω, ένα μπουκάλι σαμπάνια δίπλα μου και σηκώνω και κάνω... Αυτό. Μετασύρθηκα μέχρι την κρεβατοκάμαρα, ήταν η φίλη μου στα τρία δωμάτια και πέρα στη βίλα που είχαμε νοικιάσει. Με πήραν αγκαλιά, με πήγανε στο νοσοκομείο και μπήκα στο χειρουργείο. Φιλιά στην Αυστραλία! Και δεν είναι αυτό, είναι ότι εγώ δεν κούνησα ούτε το δαχτυλάκι μου να πάρω το οτιδήποτε. Κουβαλάγαν τα δώρα μου, κουβαλάγανε ό,τι μαλακία υπήρχε και δεν υπήρχε. Είχα κουβαλήσει εγώ εκεί πέρα, είχαν κουβαλήσει και αυτοί εκεί. Παναγιώτη! Να το σκορίτσια μου, μπήκε ο Παναγιώτης ο ψάς. Εκείνο να σπαμάρετε για διαγωνισμό το τι θέλετε. Παναγιώτη, βρήκε τον πελά σου. Ξεχάσαμε και το ηχείο. Α, ξεχάσαμε και ένα ηχείο 300 ευρώ, ρε παιδιά. Ακόμα το κλαίω γάμο. Παιδιά, πραγματικά το σπίτι αυτό ήταν λες και είχαν σφάξει κάποιον εκεί μέσα. Καθαρίσανε τα παιδιά, οι φίλοι μου όσο μπορούσανε. Να είναι καλά, ο καθένας εκεί που βρίσκεται. Αλλά ειλικρινά σας μιλάω. Ήτανε τύπου, με πηγαίνανε στο νοσοκομείο, ο φίλος μου ο κριτικός, ο Μανούσος, με πήγαινε στο νοσοκομείο, με κριτικά τέρμα πηγαίναμε, εγώ πίσω να ψουφάω. Αλλά και πάνε να σου πω κάτι, τα βλέπεις, τα σκεφτόμαστε τώρα ένα χρόνο μετά. Και γελάμε ρε παιδί μου, είναι αυτά που θα μας μείνουν. Δηλαδή θα ξεχάσω εγώ ποτέ πως έκλεισα τα 30 μου χρόνια. Ποτέ. Το έχω σημάδι κάτω από το πόδι. Αχ λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Πρέπει να φύγω να μαζέψω τώρα μια λαξιά ρούχα. Να πάω να πάρω τη γιαγιά. Έχουμε πορεία μπροστά μας. Θέλω απλά να φτάσω. Να φτάσω. Γιατί πήγα στο νοσοκομείο. Γιατί η Σούπερ Κική, η ηλίθια, η ακόμα εγώ πιο ηλίθια που την κάλεσα στα γενέθλιά μου, μαζί με την παρέα της, εκτός από τον τούρτο πόλεμο που κάνανε, άρχισαν και πετάγανε ο ένας τον άλλο ποτήρια και γυαλιά. Οπότε είχαν σπάσει γυαλιά κάτω. Εγώ στο τσακυρκέφι κλασικά, Δημητρούλα, πετάω τα καζαντέι μου, τα υπέροχα, που και αυτά τα κλαίω ακόμα. Τα είχα πετάξει μες στην πισίνα, τα οποία μείνανε ένα 24ωρο. Και άμα δείτε πώς γίνανε, θα κλαίτε. Θα κλαίτε όμως έτσι. Και όχι τίποτα άλλο, δεν ξαναβγαίνουν και τα συγκεκριμένα ήταν συλλεκτικά. Έγιναν κάπως έτσι. Και που λέτε, πήγα και πάτησα ένα γυαλί. Το γυαλί μου έφτασε μέχρι μέσα. Αχ, δεν μου πονάω να μου το σκέφτομαι. Μέσα στο πόδι, στην κούρμπα του ποδιού. Μπήκε μέσα το γυαλί, έφτασε σχεδόν μέχρι τον τένοντα. Και ξεμάτωσα. Και πήγα και για να με ράψουν, να με καθαρίσουν το πόδι μέσα, επειδή δεν αντέχω λιποθυμά όψοφα. Μου κάνανε μια υπέροχη αναισθησία. Σαν αναισθητή που είμαι. Και όλα πήγανε καλά. Να είναι καλά ο γιατρός μου, ο κύριος Μπιτούνης, παιδιά που είναι στο ιατρικό, τώρα χωρίς πλάκα. Ο άνθρωπος είναι κορυφή και είναι καλός άνθρωπος. Ξέρεις να στο βγάζεις, ρε παιδί μου, για να εμπιστευτείς ένα γιατρό να κάτσει, να σου κάνει κάτι πάνω σου. Εγώ προσωπικά πρέπει να κάτσω, να του πιάσω λίγο την κουβέντα, να νιώσω καλά, ασφάλεια μαζί του. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διεισδύει μέσα στο σώμα σου. Για καλό βέβαια, αλλά δεν είναι και όλοι γιατροί έτσι. Γι' αυτό τον αναφέρω και πραγματικά είναι ένας φοβερός γιατρός. Έχει να κάνει. Πώς λένε, με κόκαλα, με τέτοια. Ναι. Μάλιστα χειρούργησε και τη γιαγιά μου, το ισχύο της, και την έκανε παιδιά καινούρια.
Θα σας λέω καινούργια, καινούργια. Γιατί είχε ξανακάνει η γιά μου ισχύω παλαιότερα. Και αν δείτε μια κτηνογραφία, έχει κυριολεκτικά βίδα στη μία πλευρά. Και από την άλλη, την καινούργια πλευρά δεν έχει τίποτα. Είναι σαν να μην έγινε ποτέ χειρουργείο, σαν τίποτα. Και ανάρρωση πολύ πιο σύντομα, έτσι. Είδατε, παίζει ρόλο ο γιατρός. Η Μαριά να λέει: θέλω μια γονίτσα να κοιμάμαι στην τουλάπα σου. Κοίταξε να δεις. Και πήρα αυτή την υπέροχη καρέκλα που τώρα έχει 100.000 πράγματα πάνω. Άστα ρε Γιούλια, θα τα φορέσω. Έχει αυτή την υπέροχη πολυθρόνα. Σε ένα site τη βρήκα, μην με ρωτάτε. Και όταν έφτιαξε επίσης αυτό εδώ πέρα. Μισό γιατί πετάω τα ρούχα και η Γιούλη βρίζει. Έφτιαξε αυτό εδώ πέρα το έπιπλο. Έχω κάνει full χώρους αποθήκευσης. Το είχα δει κάπου στο ίντερνετ. Πήρα τον ξυλουργό μου και του λέω: τάδε. Πώς θα λένε. Μετρήσεις. Κόλλησε. Παθαίνω διαλύψη έτσι, το έχετε καταλάβει. Και θέλω έχει, να έχει και ένα κάθισμα, να κάθεσαι, να κάθεσαι ωραία και να βάλω και ένα τραπεζάκι και να κάνεις καφενείο εδώ πέρα. Κατάλαβες. Το γραφείο μου. Εγώ το σελός δεν καπνίζω. Δεν με ενδιαφέρει να κάθομαι να κάνω γραφείο εδώ πάνω. Γιατί είναι ένας ωραίος χώρος και μας αρέσει. Η κουρτίνα μου αρέσει πάρα πολύ και το φωτιστικό μου επίσης. Λοιπόν, αυτά. Διαστάσεις, ναι, μπράβο. Αγάπες μου, διαστάσεις, μπράβο. Είδες, όταν είναι πολλά μυαλά μαζί, όλα λειτουργούν. Ναι, η απάντηση για το εμβόλιο. Αγάπη μου, να σου πω κάτι. Λογικά, πρώτο Θεός, ναι, θα γίνει αυτό. Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα, τώρα όσο περνάνε οι μέρες, θα κάτσω να το συζητήσω και με τον γιατρό μου, θέλω να κάνω και κάποιες εξετάσεις και μάλλον θα προχωρήσω. Θα το δούμε. Όμως, εν καιρό, θα σας ενημερώσω, μην αγχώνεστε, αφού εδώ πέρα είμαστε και τα κάνουμε όλα παρέα μαζί. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει με το μαγαζί, να ξαναπώ ότι με καταστρέψατε, με πήρατε στο λαιμό σας, με τα κουτάκια που διαλέξατε, τώρα φάτε τα, τώρα θα περιμένετε, μα δεν φταίει, ξέρεις τι. Τα κορίτσια όμως που θέλουν να πάρουν αυτά τα υπέροχα δαχτυλίδια, για παράδειγμα που έχω μερικά εδώ πέρα, να σας δείξω, for example, τάκ. Λοιπόν, για παράδειγμα, αυτά εδώ πέρα, όπως και αγόρια που μου στείλατε και μου λέτε θέλετε να πάρετε για δωράκι, για, θα έχουμε ακόμα καθυστέρηση. Το μαγαζί είναι έτοιμο, όλα είναι έτοιμα, έχουν μπει στη θέση τους, δεν μπορούμε όμως να ανοίξουμε γιατί πώς θα δίνουμε τα κοσμήματα σε χαρτοπετσέτα. Δεν θέλω να βάλω άλλα κουτάκια τα οποία ξέρεις θα είναι στην αρχή και μετά θα αλλάξουν. Οπότε κάποιες πελάτες θα πάρουν και θα έχουν ένα άθλιο κουτάκι. Θέλω το κουτάκι του να είναι και να ταιριάζει όπως είναι το στυλ όλο και όλη η φιλοσοφία του καταστήματος που κάνουμε. Γιατί αλήθεια να ξέρετε γίνεται με πάρα πολύ αγάπη. Με πάρα πολύ τρέξιμο. Και πιστεύω ότι θα το ερωτευτείτε. Γιατί όταν κάνεις κάτι με αγάπη, όταν κοπιάζεις για να φτιάξεις κάτι, θεωρώ ότι το αγκαλιάζουν και οι υπόλοιποι γιατί καταλαβαίνουν αυτό το vibe. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την καλή αρχή. Αγάπη μου τα πουγκάκια όμως, επειδή είναι ένας ακριβώς λίθος ο μοζανίτης, είναι μια πέτρα που είναι κάτω το διαμάντι, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να έχει την οποιαδήποτε φθορά. Γιατί τα σχέδια που φτιάχνουμε είναι μοναδικά. Είναι σχέδια τα οποία είναι χειροποίητα, είναι όλες οι πέτρες πάνω, είναι ένα στολίδι, κυριολεκτικά. Θα δείτε και περισσότερα σχέδια, τα οποία ακόμα ετοιμάζω και βγάζω. Όχι, έγκυος δεν είμαι, αγάπες μου, το είπαμε αυτό και θα το ξαναπούμε τώρα, δεν είμαι έγκυος. Η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι στα άμεσα σχέδιά μας, ένα παιδάκι, και εμένα και του συντρόφου μου. Αλλά προς το παρόν είμαστε, οι δυο μας περνάμε πάρα πολύ όμορφα, περνάμε πάρα πολύ καλά. Φτιάχνουμε ο καθένας τις δουλειές του. Να μου πεις, οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ, ναι, συμφωνώ σε αυτό. Αλλά τώρα να τελειώσουμε τουλάχιστον κάποιες υποχρεώσεις που έχουμε και οι δύο. Να προλάβουμε να παντρευτούμε, το σημαντικό, γιατί μας βλέπουμε φωτογραφία να πηγαίνει, καθένας με αντιπρόσωπο στο γάμο. Λοιπόν, αυτά, όλα όμορφα, όλα καλά. Γενικά, επειδή αν θα είναι ακριβά τα κοσμήματα και τέτοια, γενικά οι τιμές είπα θα είναι προσιτές, όπως και στα νηφικά και στα βραδινά τα φορέματα, θα είναι αρκετά προσιτές. Δηλαδή, αν κάτσετε να μπείτε στο ίντερνετ και ψάξετε δαχτυλίδια, για παράδειγμα, με μοζανίτες πέτρες, ξεπερνάνε τα 1000 ευρώ. Αυτές τις τιμές δεν θα τις ακουμπήσουμε ούτε καν. Τώρα, έχουμε σκεφτεί να κάνουμε
ανά κάποια διαστήματα κάποιες exclusive σειρές, λίγο πιο καθημερινές, αλλά βέβαια θέλουμε να κάνουμε έξυπνα ρούχα. Δηλαδή, κάτι που θα μπορείς να το φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ και απλά θα αλλάζεις μία τσάντα, ένα παπούτσι, για να είναι κάτι το οποίο σε συμφέρει. Μπορείς να πας το πρωί, για παράδειγμα, με ένα ρούχο, με sneakers, είτε στη δουλειά σου, είτε οτιδήποτε, είτε για τον καφέ σου κάπου χαλαρά, και το βράδυ να αλλάζεις απλά ένα παπούτσι, να έχεις τα μάξι. Πολλές γυναίκες το κάνουν αυτό, εγώ προσωπικά το κάνω, να έχω παπούτσια στα μάξι μου, τσαντάκια και τέτοια. Γι' αυτό και όταν μου κλέψανε τα μάξι, μου κλέψανε πολλά πράγματα από μέσα. Αυτό που εσύ που το έκλεψες το γνωρίζεις πολύ καλά, όπως και εγώ γνωρίζω πολύ καλά, όπως και το εμπόρευμά μου που είχα μέσα, πληρωμένα όλα, δεν πειράζει, ο Θεός εδώ είναι και βλέπει αυτό. Και να κλείσω με κάτι άλλο, θέλω τη γνώμη σας, όταν για παράδειγμα έχετε να κάνετε με κάποιους ανθρώπους από το παρελθόν, οι οποίοι επειδή δεν άντεξες άλλο, την εκμετάλλευσή τους, βρήκες τη δύναμη να σηκωθείς να φύγεις, μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου και των 2 χρόνων να σας πω, να συνεχίζουν να ασχολούνται και να σε συζητάνε όπου σταθούν και όπου βρεθούν. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ψύχωση μαζί σου, αυτό σημαίνει ότι έχουν διαταραγμένες προσωπικότητες. Θα ήθελα πάρα μα πάρα πολύ την άποψή σας να μου γράψετε γι' αυτό στα σχόλια. Μου έκλεψαν το αμάξι πριν 2 χρόνια, το smart, τον μπράμπους που είχα. Μαζί με ένα εμπόρευμα αξίας 7.000 ευρώ μέσα, μαζί με προσωπικά μου αντικείμενα. Άνθρωπος που απλά το γνωρίζω ποιος είναι, το γνωρίζουν πολλοί και γύρω μου, που απλά θέλανε να με γονατίσουν, αλλά μπερδευτήκανε μαζί μου. Εγώ τουλάχιστον έτσι αισθάνομαι τον εαυτό μου, είμαι δυνατή και δεν πρόκειται να κάνω τη χαρά σε κανέναν. Αυτό. Ζήλια. Οι περισσότεροι βλέπω λέτε ζήλια. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει και επικίνδυνο. Να σας πω κάτι. Μιλάμε, φτάνουν στα όρια όντως της ζήλιας, της παράνοιας, της ψύχωσης. Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο και νομίζω ότι το περισσότερο που τους τσούζει, ειλικρινά τους τσούζει και τους πονάει, είναι ότι έφυγε και δεν ασχολήθηκα. Γιατί όταν εμένα κάτι με ενοχλεί σε έναν άνθρωπο, δεν έχω κάτσει ποτέ ούτε να κάνω αυτά τα κατηνίστικα έξω και να σου πω έγινε αυτό και αυτό και αυτό. Το συχαίνομαι, δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, δεν το έχω κάνει στα 20 μου, δεν θα το κάνω στα 30 μου. Ωραία. Αλλά να περνάνε τόσα χρόνια και να ακούσω ότι ακόμα, εκεί ακόμα ψύχωση να βρίσκονται όπου βρίσκονται, να βρίσκονται να κάνουν νύχια να μιλάνε για σένα. Να βρίσκονται σε τράπεζα να μιλάνε για σένα. Να βρίσκονται στο σούπερ μάρκετ και να μιλάνε για σένα. Να σας στείλω μια φωτογραφία μου έτσι να με έχετε, να τα λέτε ρε παιδί μου. Τι να πω άλλο, έχετε τρελαθεί. Ειλικρινά. Παιδιά, δεν ασχολήθηκα ποτέ από οποιαδήποτε είτε φιλική είτε ερωτική σχέση και αν είχα στη ζωή μου φεύγοντας. Ποτέ δεν έκατσα να ασχοληθώ. Ό,τι έγινε, έγινε ωραία, περάσαμε καλά, κρατάμε τα καλά. Γεια σας ο καθένας στην πλευρά του. Και όταν έξω, πάντα όσοι με ρωτάγανε για οτιδήποτε, είτε για φιλικές μου σχέσεις, είτε για τα προσωπικές μου σχέσεις, πάντα έλεγα: ήταν μια χαρά, όλα περάσαμε μια χαρά, όλα τέλεια. Τέλος, δεν αφορά κανέναν. Δηλαδή και εσείς δεν χρειάζεται να συζητάτε τα προσωπικά σας παρά έξω. Και να μην δίνετε δύναμη σε αυτούς οι οποίοι πάνε μόνο και μόνο για την κακεντρέχεια και για την κακία. Γιατί έτσι τους δυναμώνεις. Οπότε, το καλύτερο. Δεν ασχολείσαι, ας τους να μιλάνε και να λένε. Αλλά πουτάνες μην βρεθείτε μπροστά μου. Μα τώρα δεν μπορώ. Με βλέπεις, είμαι τόσο γλυκούλη, είμαι τόσο καλή, αλλά μην μου κάνεις αυτά τα μούτρα, ούτε εγώ δεν μπορώ να με βλέπω έτσι. Μαναράκια μου, χάρηκα πολύ 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 που τα είπαμε πραγματικά. Μου είχατε λείψει πάρα πολύ να κάνουμε τέτοιο live. Το βράδυ, λίγο πριν σαλπάρουμε με το καράβι, θα σας ανοίξω ένα live, να δείτε και τη γιαγιάκα μου τη Νίκη, την πολύ αγαπημένη μου τη γιαγιάκα μου που είναι το στήριγμά μου όλα αυτά τα χρόνια. Αλληλοστηρίζουμε πολύ μια την άλλη, την αγαπάω πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ και αλήθεια είναι ότι με μισή καρδιά τώρα εγώ είμαι κατεβαίνομαι μαζί στην Κρήτη για να τη συνοδεύσω, γιατί εδώ πέρα την είχα κοντά μου, οπότε ήθελα πήγαινε εκεί πέρα. Είναι αλλιώς, κάναμε το Πάσχα μας μαζί, όποτε μπορούσαμε να βρισκόμαστε. Τώρα με την Κρήτη είναι λίγο πιο δύσκολο λόγω και τις δουλειές που έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, θα κάνουμε live το βράδυ. Σας φιλώ πολύ πολύ γλυκά. Να έχετε ένα καλό μεσημέρα και εγώ πάω να ξεπαγώσω τον κοιμά. Να πάω να φτιάξω λίγο μακαρούνα και να φάω να φύγω να πάω. Φιλιά! Πού κλείνει, ξέχασα πού κλείνει.